Το έτος 79 εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τη λάβα του της πόλης Πομπία και Ηράκλεια. Πόσο ωραίος τρόπος να φύγεις ακροατή μου, ε? Να ρωτάνε τι έπαθε και να λες τον πήρε στο πέρα ή καυτή λάβα του ηφαιστείου. Σχεδόν ερωτικά ποιητικό με μια εσάνς καμένη σάρκας. Στι 24 Αυγούστου του 1456 τυπώνεται η βίβλο από τον Γκουτεμβέργιο σηματοδοτώντα την επανάσταση τη τυπογραφία στην Ευρώπη και βεβαίω την εδραίωση τη σύγχρονη μυθολογία. Σαν σήμερα το 1572 θα λάβει η χώρα η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι, ουγενώτοι Προτεστάντε σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. Ο Πάπα Γρηγόριο ο 13ο χαιρέτησε τη σφαγή των διαμαρτυρωμένων και διέταξε δημόσιε προσευχές ευχαριστίας προ τον Θεό η χριστιανική αγάπη να χωρέσει τι προσευχέ μα, Ακροατή μου. Possible. Το 1821 οι Ισπανοί θα αναγνωρίσουν στο Μεξικό την ανεξαρτησία του. Γράφει η ο Θεό να μα κόβει χωριά και να σα δίνει πολιτείε, ξέρω εγώ, ή κάτι λιγότερο υποτακτικό. Το 1831 θα φύγει από τη ζωή ο Νικολά Καρνό, Γάλλο φυσικό που διατύπωσε τον δεύτερο νόμο τη θερμοδυναμική στην πραγματεία του για τι μηχανέ καύση. Επιτέλου δηλαδή, διότι εκείνο ο πρώτο νόμο τη θερμοδυναμική πολύ κράτησε. Την ίδια χρονιά, ο Κάρολο Δαρβίνο αλπάρει για ένα πενταετέ ταξίδι σε όλον τον κόσμο. Οι πληροφορίε που θα συλλέξει και οι παρατηρήσει του θα τον οδηγήσουν στη θεωρία ότι τα είδη εξελίσσονται προσαρμοζόμενα στο περιβάλλον του. Θεωρία η οποία θα έρθει σε σφοδρή σύγκρουση με τα εμπεριστατωμένα μέχρι τότε συγγράμματα, των οποίων οι πληροφορίε και οι παρατηρήσει αναφέρουν τον Αδάμ, την Εύα, ένα μήλο, ένα φίδι. Και μια κυβοτογεμάτη ζευγαριαζών. Το 1857 ξεσπά μια από τι σοβαρότερε οικονομικέ κρίσει στην Αμερικανική ιστορία, γνωστή ω ο Πανικό του 1857. Το 1899 θα γεννηθεί ο Χόρχε Λουί Μπόρχε, Αργεντίνο ποιητή, διηγηματογράφο και δοκιμιογράφο από του σημαντικότερου λογοτέχνε του 20ου αιώνα. Το 1929 γεννήθηκε ο Γιασέρα Ραφάτ, Παλαιστίνιο πολιτικό ηγέτη. διετέλεσε πρόεδρο τη Παλαιστινιακή Αρχή και τη Οργάνωση για την Απελευθέρωση τη Παλαιστίνη. Μοιράστηκε το Νόμπελ Ειρήνη το 1994 με τους Ισραηλινούς Γιτζάκ Ραμπίν και Σιμών Πέρες. Το 1946 θα γεννηθεί ο Πασχάλης Αρβανιτίδης ή Σκέτος Πασχάλης Έλληνας τραγουδιστής ο οποίος έγινε γνωστός ως μέλος του συγκροτήματος Ολύμπιανς και τη μετέπειτα σόλο καριέρα του και για το στιγμίο λάθος. Το 1947 στις 24 Αυγούστου θα γεννηθεί ο Πάολο Κοέγιο, βραζιλιάνος συγγραφέας με γνωστότερο έργο του «Τον Αλχημιστή». Μια μαγική ιστορία, κυριολεκτικά, αφού δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, δεν έχει νόημα, συνοχή και παρόλα αυτά όλοι κλείσαμε το βιβλίο εκστασιασμένοι όταν το διαβάσαμε στην εφηβεία μας. Σήμερα εναλλακτικά θα προτιμήσω τον Λίκο και τα 7 κατσικάκια. Σαν σήμερα το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώ σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον των MS-DOS στο περιβάλλον των Windows. Και αφού τελείωσε τη δουλειά με του υπολογιστέ μα, ο κύριο Gates ξεκίνησε να εγκαθιστά τα τσιπάκια του και σε εμά, όπω μάθαμε πρόσφατα, τα CoWindows 19 δι λειτουργικά συστήματα παγκόσμια κυριαρχία. Αυτά τα ολίγα που λέει ο λόγο και σήμερα, Κροατή μου, αύριο ίσω λιγότερα. Μέχρι τότε να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία.